τον κύριο Παναγιώτη Μαστροθύμιο, τον οποίο να ευχαριστήσουμε κιόλας, διότι μετά από μια εξάωρη τέτοια συζήτηση, κουβέντα, δεν είναι και το πιο εύκολο να συνεχίσει να μιλάτε, κύριε Μαστροθύμιο. Καλησπέρα σας από το Λίμπερο. Καλησπέρα και από μένα. Ήταν μαραθώνιος, ναι. Το ερώτημα το οποίο σας έκανα και εκτός όταν μιλήσαμε και το οποίο περιμένει να ακούσει και πολλοί κόσμος είναι, βγαίνει κάτι προς τη θετική κατεύθυνση από αυτή την εξάωρη συνάντηση την οποία είχατε? Αρχικά ποιοι ήταν εκεί, για να δώσουμε λίγο την εικόνα στον κόσμο? Ήταν πάνω από 50 προσκεκλημένοι, έτσι από όσο μπόρεσα, 40-50 σίγουρα. Από εκπροσώπους της πολιτείας, από εκπροσώπους των ενώσεων των επαγγελματικών, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, εκπρόσωποι ομοσπονδιών, του ΨΑΤ, του ΨΑΠ, πρώην διαιτητές, μελήτης ΔΕΑΔ, εκπρόσωποι της αστυνομίας, και υπήρχε και ήμασταν νομίζω 12, είχαμε μία γωνία στο τραπέζι, γωνία εννοώ ήμασταν αρκετοί. Νομίζω ήμασταν 12 εκπρόσωποι, γιατί αυτή την ενημέρωση είχαμε από την Γενική Γραμματεία, ότι συνολικά είναι 12 λέσεις και 222 παραρτήματα. Οι νόμιμοι λειτουργούντες νόμιμα. Ναι. Βγαίνει κάτι θετικό από αυτό το οποίο έγινε σήμερα? Είναι το απλό ερώτημα το οποίο κάνει όλος ο κόσμος. Βγαίνει κάτι προς τη θετική κατεύθυνση? Κοιτάξτε, ο λόγος που μου ζήτησαν το συμβούλιο της Λέσης και τα μέλη της Λέσης και όλοι να κατέβουν ήταν αφενός επειδή έγινε ξαφνικά και δεν μπορούσαν οι λόγοι εργασίας να κατέβουν Αθήνα μέσω βδομάδα. Αν μπορείτε λίγο, δεν ξέρω αν φοράτε hands free ή κάποιο άλλο τέτοιο, γιατί ναι. Αλλοιώνεται λίγο η φωνή σας. Μισό λεπτό λίγο. Ναι. Τώρα ακούγομαι καλύτερα? Τώρα σαν να είστε εδώ πέρα μαζί μας στο στούντιο. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο λόγος που μου ζήτησαν για να κατέβω, επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα από κάποιον το Διοικητικό Συμβούλιο Λόγω Εργασίας να κατέβει, επειδή Τετάρτη έγινε η πρόσκληση και Πέμπτη ήταν η συνάντηση, ήταν το ότι είναι η πρώτη φορά που η επίσημη πολιτεία, και μάλιστα λέω πρώτη φορά, εγώ να βάλω από τότε που 13 χρονών πηγαίνω στο, την πρώτη φορά πήγα στο γήπεδο μόνος, μέχρι και σήμερα, που η πολιτεία ξεκίνησε έναν τέτοιο διάλογο και κάλεσε τους εκπροσώπους των φιλάθλων. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Και αυτός ήταν και ο λόγος, και έτσι χαιρέτησα την συνάντηση λέγοντας ότι ασχέτως της κουβέντας και του περιεχομένου και των συμπερασμάτων που θα προκύψουν, τουλάχιστον είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα πρώτο βήμα, ένα βήμα που στην Ευρώπη είναι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική, να, για οποιαδήποτε νομοθετική αλλαγή να υπάρχει ανοιχτός διάλογος μεταξύ όλων των φορέων, και είναι ευνόητο, αυτονόητο μάλλον στην Ευρώπη, ότι ένας από τους φορείς τους εμπλεκόμενους είναι και η Λέσχης Φιλάθλων. Ναι. Αυτό το οποίο αρχικά, επειδή τώρα μου έρχεται και ένα μήνυμα ενός φίλου, δεν ξέρω αν μέσα από αυτή την εξάρτητη συνάντηση που έγινε με αφορμή βέβαια την οπαδική βία και την τηλεφωνία του Άλκη, αν στο πλαίσιο αυτή τη συνάντηση υπόθηκε κάτι παραπάνω ως λεπτομέρεια για την υπόθεση του Άλκη, αν είχαμε κάτι, γιατί τώρα μου έρχεται και μήνυμα φίλου που ρωτάει. Όχι, όσον αφορά εξελίξει το θέμα της δολοφονίας, όχι, δεν υπήρχε κάτι νεότερο. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι δεν υπήρξε ούτε ένας παρευρισκόμενος ο οποίος στην ομιλία του δεν αναφέρθηκε το πόσο συγκλονισμένος ή το πόσο πολύ του σημάδεψε το συγκεκριμένο γεγονός. Και όλοι συμφώνησαν ότι αφορμή για αυτή τη συνάντηση ήταν δυστυχώς αυτό το θλιβερό γεγονός. Και όλοι φάνηκε να έχουν εξαιτίας αυτού καλή διάθεση τουλάχιστον να ξεκινήσει ένας ειλικρινής διάλογος. Και η συνέχεια ποια θα είναι? Αρχικά δεν ξέρω αν υπάρχει, θα μας πείτε εσείς αν υπάρχει κάποια απόφαση συγκεκριμένη ή αν το πήγατε σε ένα γενικότερο πλαίσιο συζήτησης, και τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, αν καταλήξατε και σε αυτό.
Ένα μεγάλο ζητούμενο για τουλάχιστον για τους εκπροσώπους των Λεσχών, όπως το συζητήσαμε λίγο πριν μπούμε μέσα, και αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο και επιβεβλημένο όταν και ο ίδιος ο υφυπουργός αλλά και όλοι οι παρευρισκόμενοι είπαν ότι υπάρχει σαφής ιδιοποιώς διαφορά μεταξύ των νόμιμα, μεταξύ των Λεσχών που λειτουργούν νομίμως και μεταξύ των γιαυκών ή αυτούς που λειτουργούν παράνομα. Όλοι το είπαν αυτό, το τόνισε ο υφυπουργός πολλές φορές. Εγώ τόνισα, είπα ότι η συντεταγμένη πολιτεία οφείλει έστω και προσωρινά να μην κλείσει αυτή τη στιγμή τους νόμιμα λειτουργούντες συνδέσμους, ναι. Διότι θα περάσει το λάθος μήνυμα. Η κοινωνία συγκλονισμένη από αυτό που έγινε έχει φτάσει στο άλλο άκρο. Συνήθως έτσι γίνεται όταν συμβαίνουν θλιβερά γεγονότα, μέχρι να το ξαναξεχάσουμε. Έχει φτάσει στο άλλο άκρο που θεωρεί όλες τις λέξεις φυλάχων και όλους όσους πηγαίνουν στο γήπεδο μαχαιροβγάλτες. Ο ίδιος ο υπουργός το τόνισε ότι επουδενίδε συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δήλωσε πάρα πολύ ικανοποιημένος από το επίπεδο της συνάντησης και από τις τοποθετήσεις ειδικά των εκπροσώπων των Λέσχων των φιλάθλων. Και κατηδίαν που είχαμε εκτός μια κουβέντα μου είπε ότι όσο περισσότερη συνεργασία υπάρξει και κάνετε από κοινού πράγματα τόσο θα προσπαθήσω και εγώ να γίνει κατανοητό από όλους και από την κυβέρνηση και από την κοινωνία ότι πράγματι υπάρχει ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που το μυαλό τους έχουν να εγκληματίσουν και σε αυτούς που έχουν αγάπη και μεράκι για το ποδόσφαιρο. Εμάς κυριάρχησαν οι τοποθετήσεις αυτές, ότι δεν είναι λάθος το μήνυμα έστω και προσωρινά να κλείσουν σύνδεσμοι, διότι επί της ουσίας θα είναι σαν να τσουβαλιάζονται όλοι. Αυτό πήγα να πω τώρα, ναι. Για τους λίγους τσουβαλιάζονται πολύ μέσα από ακριβώς. Αυτή την κατάσταση. Ακριβώς. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες αντέδρασαν σχετικά με αυτό το οποίο ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες για την ένταξη των συνδέσμων των Λεσχών, πείτε τον όπως θέλετε, στις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ. Αυτό συζητήθηκε και μήπως θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή σε αυτό το κομμάτι, είναι ακόμα πολύ νωρίς να πούμε. Συζητήθηκε, υπήρχαν τοποθετήσεις συγκεκριμένες και από τον εκπρόσωπο της ομάδας μας, της ΠΑΕ δηλαδή. Τον κύριο Μπιλίρη. Τον συνάδελφο τον κύριο Μπιλίρη, ναι. Και από τους εκπροσώπους του Ολυμπιακού και από τους εκπροσώπους της ΑΕΚ. Εγώ θεωρώ ότι είναι εύλογες οι αντιρρήσεις τους. Ναι. Είναι εύλογο έτσι πως είναι σήμερα η κατάσταση να είναι λάθος η κίνηση του να λέμε ότι η αντικειμενική ευθύνη μεταξύ των ΠΑΕ και των Λεσχών. Εγώ τόνισα ότι θεωρούσα ότι ήδη από το 2015 όταν μπήκε η ανάγκη συνένεσης των ΠΑΕ και το ΑΣ ή των ΚΑΕ στην ίδρυση των Λεσχών ήταν λάθος. Είπα ότι ίσα ίσα το κίνητρο για μια Λέσχη να αποδείξει ότι είναι νόμιμη, να αποδείξει ότι είναι σωστή, θα είναι στη διάρκεια της πορείας και αφού αποδείξει ποιοι είναι, η κάθε ΠΑΕ να τους αναγνωρίσει και να τους πρημοδοτήσει εφόσον έχουν σωστή συμπεριφορά και με την παροχή εισιτήριων συγκεκριμένα για όσους έχουν δώσει τα ονόματά τους στο Μητρό Μελών και να τους πρημοδοτήσει με το βασικό αίτημα νομίζω όλων το να αρχίσουν να επιτρέπονται οι μετακινήσεις, οι οργανωμένες, οι συντεταγμένες, αλλά επιτέλους να αρχίσουν να επιτρέπονται για αυτούς που νομίμως έχουν δώσει τα ονόματά τους, έχουν δείξει τα πρόσωπά τους, έχουν πει ότι εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Συζητήθηκε δηλαδή και το κομμάτι των οργανωμένων μετακινήσεων. Γιατί είναι και αυτό κάτι το οποίο στην Ελλάδα. Συζητήθηκε δηλαδή και το κομμάτι των οργανωμένων μετακινήσεων. Γιατί και αυτό στην Ελλάδα το έχουμε χάσει την Εγώ ανέφερα ότι όσο και ένα σημαντικό συμπέρασμα ήταν ότι τελικά η αυστηροποίηση ποινών δεν θα φέρει αποτελέσματα και ότι ήδη έχουμε αυστηρούς νόμους. Ναι. Αυτό λοιπόν που ανέφερα είναι ότι ακόμα και να αυστηροποιήσουμε τις ποινές, ακόμα και αν αύριο θεσμοθετήσουμε τον δημόσιο απαγχωνισμό των παραβατών, αν δεν δώσουμε κίνητρα, εάν δεν μιλήσουμε για μετακινήσεις, εάν δεν μιλήσουμε για νόμιμη χορήγηση εισιτηρίων στους νόμιμα λειτουργούντες και αποκλεισμό των παρανόμων,
χωρίς τέτοια κίνητρα ο αθλητικός νόμος θα είναι κενός ουσίας. Δεν θα έχουμε ποτέ τα αποτελέσματα που βλέπουμε ότι έρχονται στο εξωτερικό, διότι εκεί βασίζονται. Ότι θέλεις να είσαι κοντά στην ομάδα σου, θέλεις να είσαι δίπλα στην ομάδα σου, το διαρκέ σου δεν θα το δίνεις σε άλλους, θα πηγαίνεις σε κάθε θέση σου, θα πηγαίνεις στις εκδρομές σου, θα δικαιούσε να πας εκτός έδρας, να πας εκτός έδρας σαν άνθρωπος, να έχεις τουαλέτα, να έχεις ηλικείο, να γίνονται στάσεις στον δρόμο, αλλά θα ξέρουμε ποιος είσαι. Χωρίς τέτοια κίνητρα, δύσκολα θα προχωρήσει κάτι. Πολύ σωστά το λέτε και να σας πω κάτι. Αυτά τα οποία περιγράφετε γίνονται εδώ και χρόνια στην Αγγλία. Όπου στην Αγγλία όλοι ξέρουμε πόσο παδική βία υπήρχε, ειδικά τις προηγούμενες δεκαετίες. Και κατάφεραν οι άνθρωποι να μπουν σε μια σειρά με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τα κατάφεραν. Που πάλι θα γίνουν επεισόδια, ναι, οκ. Okay. Αλλά βλέπουμε παδούς άλλων ομάδων να πηγαίνουν ως φιλοξενούμενοι σε γήπεδα και σε Premier League και σε μεγάλα ντέρμπι. Και εδώ πέρα, ειδικά σε Θεσσαλονίκη, καθόμαστε και θυμόμαστε, προσπαθούμε να θυμηθούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που ένα Άρης ΠΑΟΚ και ένα ΠΑΟΚ Άρης είχε κόσμο και τον δύο. Έτσι ακριβώς. Το βασικό είναι ότι εδώ δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό από την αρχή. Υπάρχει ο μπούσουλας. Είναι βέβαια πρόχειρο και προχειροδουλειά να λέμε ότι θα πάρουμε το τι ισχύει στην Αγγλία και το τι ισχύει στην Αγγλία και θα το φέρουμε εδώ αυτούσιο. Όχι, ναι. Θα πρέπει να δούμε από αυτά που ισχύουν τι μπορεί, γιατί εδώ υπάρχουν άλλες συνθήκες, άλλες οικονομικές συνθήκες, άλλο το επίπεδο των ανθρώπων, άλλη κουλτούρα, άλλη λογική. Αλλά το να μπορούμε να κάνουμε οργανωμένες και συντεταγμένες μετακινήσεις είναι αυτονόητο. Δηλαδή δεν μπορούμε να λεγόμαστε κοινωνία αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο μας είπατε και ήταν και δική σας τοποθέτηση και θέλω να ελπίζω ότι το εστερνίστηκαν και όλοι εκεί πέρα ότι δεν γίνεται να τσουβαλιάζουμε τους πάντες, δίπλα στα ξερά να καίγονται και τα χλώρα και να την πληρώνουν και οι υγιείς οργανωμένοι, γιατί υπάρχουν και είναι η πλειοψηφία, το πιστεύω εγώ, να ξέρετε, ότι είναι η πλειοψηφία υγιείς οργανωμένη σε όλες τις ομάδες. Και είναι αμαρτία να την πληρώνουν και αυτοί. Και δεν ξέρω αν εσείς παίρνετε ως feedback ενδεχομένως μία αλλαγή σε αυτές τις αποφάσεις που πάρθηκαν, μία ελάφρυνση των μέτρων. Γιατί, όπως είπατε, είμαστε και πολύ των άκρων στην Ελλάδα. Δεν μπαίνουμε σε δικασία να ψάξουμε τη μέση κατάσταση, τη μέση λύση. Και πάμε κατευθείαν προς μία κατεύθυνση. Ναι, δεν είναι θέμα ελάφρυνση των μέτρων. Όλοι παραδέχονται τελικά ότι υπάρχουν αυστηροί νόμοι, υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά ο αθλητικός νόμος έχει όσον αφορά την λειτουργία και την καθημερινότητα του αθλητικού νόμου, έχει πάρα πολλά κενά. Εκεί, ναι, και ναι. Όταν πλέον άκουσαν, γιατί μας είχαν αφήσει προς το τέλος, αλλά κάποιες δεν κατάλαβαν ότι επειδή όλοι στην αρχή αναπαρήγαν τα ίδια και τα ίδια, κατάλαβαν ότι υπάρχει ανάγκη να μιλήσουν εκπρόσωποι των λεσχών. Όταν λοιπόν αρχίσαμε και θέταμε επιτάπητος θέματα της καθημερινής λειτουργίας, θέματα του πώς γίνονται, διοργανώνονται οι τελικοί, πώς διοργανώνονται οι μετακινήσεις ή πώς θα έπρεπε να διοργανώνονται ή τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο καθένας ή ο κάθε υπεύθυνος ή το κάθε παράρτημα ανοίγοντας, κλείνοντας όλα αυτά. Τότε λοιπόν συνειδητοποίησαν όλοι ότι το θέμα δεν είναι να αυστηροποιήσουμε τις ποινές, το θέμα είναι να συμπληρώσουμε τα κενά του νόμου που είναι πολλά και να όλοι μαζί ο καθένας από τον χώρο του να συνδράμει, να φέρει τις εμπειρίες του. Κατάλαβαν λοιπόν ότι το πιο έμπειρο κομμάτι για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος είναι οι άνθρωποι που είναι καθημερινά στις λέσχες, οι άνθρωποι που ανοίγουν τις λέσχες, που κλείνουν τις λέσχες, που είναι, συνεχώς στο γήπεδο. Και τουλάχιστον να ικανοποιήσει το γεγονός ότι οι ομιλητές, αφού τελείωσαν οι εκπρόσωποι των λεσχών, οι ομιλητές που ακολούθησαν, όλοι ξεκινούσαν με το συμπέρασμα ότι πράγματι η αυστηροποίηση δεν θα φέρει κάτι, αφενός. Αφετέρου θα είναι λάθος το μήνυμα του τσουβαλιάσματος όλων στο ίδιο σακί. Και όλοι συνειδητοποίησαν ότι θα είναι κρίμα να χαθεί η καθημερινή εμπειρία που έχουν από τον χώρο των γηπέδων οι οπαδοί, να μην καθίσουμε να τους ακούσουμε και να μην καθίσουμε να κάνουμε τις αλλαγές εκείνες που χρειάζεται για να φτάσουμε στο επίπεδο που έχουν φτάσει και όλοι οι υπόλοιπες προηγμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Yeah. Τουλάχιστον ήταν παρήγορο. Φάνηκε να καταλαβαίνουν ποιος είναι ο ρόλος ενός μιας λέσχης φιλάθλων στην προσπάθεια να οργανώσουμε το ποδόσφαιρο και γενικά τον επαγγελματικό αθλητισμό. Απλά θέλει πολύ δουλειά και θέλει και υπομονή και αυτό που είπατε κι εσείς, για να καταλάβεις τι γίνεται πρέπει να μιλήσεις με ανθρώπους που το ζουν καθημερινά.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα βέβαια, όταν παραδείγματος χάρη συζητάμε, ακούμε, διαβάζουμε ότι θα υπάρχει συστέγαση των ΠΑΕ με τις λέσχες, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτός που το σκέφτηκε, αυτός που το πρότεινε, μάλλον δεν πρέπει να έχει καμία απολύτως επαφή με τα γήπεδα. Και αυτό ήταν το πρόβλημα διαχρονικά στην Ελλάδα. Ότι γίνονταν επιτροπές, υπήρχαν προτάσεις, αλλά οι περισσότερες ερχόντουσαν από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο, που δεν έχουν πάει μια εκδρομή με ένα λεωφορείο, που δεν έχουν μπει σε ένα πέταλο, που δεν γνωρίζουν την ατμόσφαιρα τη γηπεδική. Έχουν ένα ρόλο, έχουν έναν θεσμικό ρόλο, έχουν μια ιδιότητα και τους αναθέτουν να πούνε κάτι και τις περισσότερες φορές λένε ή νομοθετούν κάτι μόνο και μόνο είτε αντιγράφοντας κάτι άλλο με κακό τρόπο, είτε λένε κάτι που τους ήρθε εκείνη την ώρα χωρίς να εξετάζουν αν εφαρμόζεται αυτό, θα φέρει αποτελέσματα, είναι σωστό. Εδώ μου κάνατε μια ωραία πάσα για να θυμηθώ μια άλλη απόφαση που διαφορετικού περιεχομένου, αλλά πάλι σχετική με το ποδόσφαιρο, η απόφαση των λοιμοξιολόγων να πηγαίνουν όλοι υποχρεωτικά με τη μάσκα στο γήπεδο. Κάτσε εσύ τώρα σε 15.000 ανθρώπους και κάνε τους κουμάντο για να φοράνε τη μάσκα. Εντάξει, είναι αυτό που λέτε, ότι καμιά φορά δεν αποφασίζουν άτομα τα οποία έχουν γνώση της κατάστασης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά που. Όχι καμιά φορά. Πάντα οι ασχέτοι αποφασίζουν. Και τώρα πάντα τα λούζονται αυτοί που πηγαίνουν. Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα από εδώ και πέρα τι έχουμε, λίγο πριν σας αφήσουμε, να μας πείτε τι θα ακολουθήσει, τι συμφωνήσατε, αν θα γίνει κάποια νέα συνάντηση στο άμεσο μέλλον. Επειδή και στις κατηδίαν κουβέντες επιμείναμε στο θέμα του μη προσωρινοποιήματος, υπήρχε η παρένεση προς τους εκπροσώπους των λεσχών ότι κάντε κάτι κοινό, παρουσιάστε κάτι κοινό, γιατί κάπως έτσι τελείωσε εγώ την τοποθέτησή μου, ότι από το χέρι μας θα κάνουμε ό,τι περνάει για να... ότι εμείς σαν Άρης μπορούμε και αύριο να καταθέσουμε υπερπλήρες προτάσεις για την σωστή κατεύθυνση τροποποίησης του αθλητικού νόμου, αλλά ότι θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν κάποια στιγμή να καθίσουν όλοι οι εκπρόσωποι των λεσχών για να υποβάλουν κοινές προτάσεις και να καθίσουν μετά να κάνουν διάλογο και με τη ΣΠΑΕ, γιατί και οι ΠΑΕ έχουν δίκιο σε αυτό που λένε. Και σίγουρα φτάνουμε τώρα στο σημείο να περνάει ένας νόμος που λέει συστέγαση και αντικειμενική ευθύνη, και θα φτάσουμε στο σημείο, επειδή δεν υπάρχει διάλογο και δεν υπάρχει προηγούμενη συζήτηση, να μαλώνουν οι λέσχες με τη ΣΠΑΕ, όχι εσείς, όχι εμείς, όχι, και τελικά να μην φτάνουμε πουθενά. Θα το περιμένουμε αυτό, γιατί είναι κάτι που τους αφορά όλους και όσες διαφορές και αν έχουν, θα πρέπει λέσχες οργανωμένοι όλων των ομάδων, όλες οι ΠΑΕ, να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι για να βρουν τη λύση, γιατί τους αφορά όλους. Αυτό το ζήτημα είναι όλοι μαζί, όντως, όπως λέτε. Κύριε Μαστροθήμη, σας ευχαριστήσουμε πολύ και καλή επιστροφή να ευχηθούμε. Να σας ευχαριστήσω και εγώ και να πω κλείνοντας ότι αυτό που επισημάναμε είναι ότι ο Άρης έχει ηθική υποχρέωση στο παλικάρι που χάθηκε. Σίγουρα. Να κάνει κάθε προσπάθεια για να μην υπάρξει ποτέ ξανά μάνα και πατέρας που θα ζήσουν αυτό που έζησαν οι γονείς, και επικαλούμενος τους αδικοχαμένους όλων των ομάδων, έτσι, ζήτησα από όλους τους υπόλοιπους στη μνήμη τους να κάνουμε μια προσπάθεια από κοινού να αρχίσουμε πλέον να μιλάμε για αλλαγές προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαστροθήμιο. Καλή επιστροφή. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Παναγιώτης Μαστροθήμιος.